Ιστορικές διαδρομές. Μία εκπομπή για το χθες, το σήμερα και το αύριο. Με τον Μιχάλη Μιχαήλ και τους φιλοξενούμενους του. Την εκπομπή χορηγούν οι εκδόσεις Αλμύρα. Γεια σας κυρίες και κύριοι, ιστορικές διαδρομές. Την παραγωγή της εκπομπής είναι ο Μιχάλης Μιχαήλ. Ένα καινούργιο θέμα σήμερα, όπως θα έχετε αντιληφθεί φίλες και φίλοι, οι τελευταίες εκπομπές έχουν σχέση με τα 50 χρόνια από το 1974, από το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή. Το λέμε συνέχεια, να μην ξεχνάμε ότι είναι και τα δύο μαζί πακέτο. Και δεν είναι απλώς 50 χρόνια τουρκικής εισβολής. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι αν δεν υπήρχε το ένα, δεν θα γινόταν προφανώς το άλλο. Για συγκεκριμένους λόγους και καταστάσεις. Επομένως, σήμερα θα ασχοληθούμε με μια ομάδα ανθρώπων μέσα στην κοινωνία μας, οι οποίοι πλήρωσαν το δικό τους τίμημα το 1974, και μιλούμε για μια νεοσύστατη ομάδα πρωτοβουλίας. Είναι η ομάδα πρωτοβουλίας 1619 συζύγων και τέκνων αγνοωμένων, και είναι μαζί μας η Δέσποινα Γρηγορίου, η πρόεδρος της ομάδας, προσωρινή αντιλαμβάνομαι, και η Ντίνα Αγαπίου. Καλημέρα και στις δύο. Καλημέρα. Να κάνουμε μια μικρή διόρθωση. Βεβαίως. Είναι η 1619 ομάδα πρωτοβουλίας συζύγων και τέκνων αγνοωμένων. Ωραία. Ευχαριστώ για την διόρθωση. Τώρα σας μαθαίνουμε και εμείς. Είπαμε μια νεοσύστατη ομάδα. Για το θέμα των αγνοωμένων, ακούμε από το 1974 μέχρι σήμερα συνεχώς, τουλάχιστον εμείς ως σταθμός εδώ το έχουμε σε προτεραιότητα. Έχουμε κάνει πάρα πολλές εκπομπές, πάρα πολλές εκκλήσεις προς ανθρώπους που γνωρίζουν που υπάρχουν ομαδικοί τάφοι, έστω μεμονωμένοι και λοιπά, να μιλήσουν για να λήξει αυτό το ανθρωπιστικό θέμα βεβαίως. Λοιπόν, σήμερα είσαστε εδώ εσείς. Ποια ήταν η ανάγκη που σας οδήγησε στο να ιδρυθεί αυτή η ομάδα? Ξεκινήσουμε με την πρόεδρο, την Δέσποινα Γρηγορίου. Ναι. Μπορείτε το μεταξύ να συμπληρώνετε μια την άλλη, μην περιμένετε. Σας δώσω το λόγο, κουβέντα κάνουμε, δεν είναι αστηρή τύπου συνέντευξη, ναι. Στην αρχή δεν ήταν ακριβώς ανάγκη. Ήταν μια γνωριμία κάποιων παιδιών αγνοωμένων, γιατί να τονίσουμε ότι μέχρι σήμερα, μέχρι και την ίδρυση της ομάδας, εμείς δεν είχαμε επαφές μεταξύ μας. Έτυχε κάποια παιδιά να εργάζονται στον ίδιο εργασιακό χώρο, να μιλήσουν μεταξύ τους, να τα πούν εν πάση περιπτώσει το πώς επεράσαν, να αντιληφθούν ότι είχαν κοινά βιώματα. Και ξεκίνησαν να εμβαθύνουν λίγο στο πώς βοηθηθήκαν από το κράτος, πώς στηριχτήκαν κτλ. Και αντιληφθήκαμε ότι, ενώ νομίζαμε αρχικά ότι οι άλλοι βοηθηθήκαν, απλά εμείς δεν βοηθηθήκαμε, αντιληφθήκαμε ότι ξαφνικά κανένας δεν βοηθηθήκε. Ήταν γενικό το κακό. Ήταν γενικό το θέμα. Ήταν τα συναισθήματα ήταν κοινά. Και νιώσαμε την ανάγκη, αφού το κράτος, η πολιτεία επέδειξε μια αναλυγησία στο να πράξει τα δέοντα, θεωρήσαμε ότι έπρεπε να συσταθεί μια ομάδα ούτως ώστε να μπορέσουμε να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τουλάχιστον ο ένας τον άλλο, το οποίο μπορώ να πω ότι λειτουργάζει λίγο ψυχοθεραπευτικά, γιατί μοιράζοντας τις ίδιες εμπειρίες ή παρόμοιες, κάπου φκένει που μέσα σου κοινό που κουβαλούσες μαζί σου τόσα χρόνια, το οποίο δυστυχώς για τους πλήστους που μας ήταν κόκκινο μπανί. Δεν συζητούσαμε σπίτι μας για τούτα τα θέματα. Ακόμα και η τηλεόραση όταν στις ειδήσεις έπαιζε θέμα αγνοωμένων, αλλάσαμε κανάλι. Ναι, θα πω κάτι γι' αυτό, αλλά ναι. Ήταν πάρα πολλά συγκλονιστική η πρώτη επαφή που είχαμε σαν ομάδα μεταξύ μας. Ήμασταν άγνωστοι μεταξύ μας, συναντιόμασταν για πρώτη φορά 50 χρόνια μετά. Και
όπως αφηγείτουν ο άρφα άγνωστος στη ζωή του, επεριέγραφε τα δικά μου συναισθήματα και τα δικά μου βιώματα. Ήταν κάτι πολύ συγκλονιστικό το πράγμα. Ναι. Ήταν απίστευτο. Επίσης να προσθέσω ότι η άλλη ανάγκη ίδρυσης της ομάδας, σύστασης τέλος πάντων, ήταν όταν ζητήσαμε από το κράτος να μας πει αριθμητικά πόσα παιδιά αγνοωμένων ήμασταν, και προς εκπλήξεως μας δεν ήξερε το ίδιο το κράτος πόσοι ήμασταν. Από τότε εκμέρεται και το πόσο μας βοηθήσαν ή το πόσο ήταν δίπλα μας τόσα χρόνια. Σας αντιλαμβάνομαι απόλυτα, διότι υπάρχει και δική μας η περίπτωση που είναι κάπως παράλληλη, και όταν μιλούσατε τώρα είναι σαν να άκουγα την δική μας την περίπτωση. Δηλαδή ήταν ένα θέμα η μεταφορά μας στην Ελλάδα το 1974, ταμπού στο σπίτι, ναι. Δεν συζητείται, και αυτόν το διαπιστώσαμε όταν βρεθήκαμε αρκετοί και έχουμε όλοι ακριβώς την ίδια άποψη. Ποτέ στο σπίτι δεν συζητούμε εδώ και 50 χρόνια αυτό είναι το θέμα, με κάποιες μικροεξαιρέσεις, που μέσα σε αυτές τις μικροεξαιρέσεις είναι και η δική μου οικογένεια, ας πούμε. Δεν συζητήτουν ούτε μέσα στην κοινωνία. Όπως είπετε, ότι είχαν παιδιά πολλών. Ήταν άγνωστα για μας. Ναι. Εγώ μόλις πρόσφατα ακούσα ότι υπήρχαν ασυνόδευτα παιδάκια από σταλικά στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και μιλούμε για ένα μεγάλο αριθμό, 2.000. Που είναι μικρός αριθμός να μπει σε μια ομάδα 10 άτομα και πιαν. Όπως και να έχει. Και αυτό που ό,τι μπορεί να δούλευαν δύο παιδιά γνωμένων μαζί και να μην συζητούσαν το θέμα, το ίδιο ήταν και με εμάς. Εγώ για παράδειγμα ήμουν συμμαθητής 3 χρόνια με έναν παιδί, ένα διάστημα ήμουν και διπλανός του, και το 2018 όταν κάναμε την πρώτη εκδήλωση, τον βρήκα στο γέρι που κάναμε την εκδήλωση και του λέω τι γυρεύεις εσύ, είδαμε, και λέει μου εσύ τι γυρεύεις, εγώ δεν του λέω, είμαι στον πύργο και εγώ είμαι στην Γαστούνη, λέει μου, δίπλα. Τόσα χρόνια και δεν ανοίχτηκε κουβέντα. Εσείς παιδιά και εμείς παιδιά τότε, υπάρχει ένας βίος παράλληλος από εμπειρίες, ο καθένας στις δικές του βεβαίως, δεν περάσαμε το ίδιο που περάσετε εσείς, ούτε εσείς το ίδιο που περάσαμε εμείς, απλώς οι καταστάσεις είναι κάπως κοινές μεταξύ μας. Άρα λοιπόν η στόχη και η επιδιώξη σας ποιες είναι? Καταρχήν θέλουμε να γίνει η λίστα από το κράτος να μας πούν πόσοι είμαστε, ποιοι είμαστε. Που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας και για μας, αλλά και για το κράτος, για να αναλάβει επιτέλους κάποιες ευθύνες που για 50 χρόνια δεν έγιναν ποτέ καμία κίνηση για μας. Καμία αναγνώριση για μας. Όταν λέτε 50 χρόνια, η κοινή γνώμη πιστεύει ότι τα παιδιά των αγνοωμένων βοηθηθήκαν σε πάρα πολλούς τομείς. Σας λέω υπεύθυνα και εντύμως ότι ποτέ δεν είχαμε οποιαδήποτε στήριξη, είτε ψυχολογική είτε οικονομική, από το κράτος, εκτός από ένα μικρό επίδομα των 10-20 λιρών που έδινα μέχρι τα 18 μας. Στα 18 μας που πρέπει να τελειώσουμε, να ξεκινήσουμε τη δική μας ζωή, να ανοίξουμε τα φτερά μας, να σπουδάσουμε, να δημιουργηθούμε εμείς σαν άνθρωποι, ξεχαστήκαμε. Ναι, πολλοί έχουν την εντύπωση ότι τα παιδιά των προσφύγων, τα παιδιά των αγνοωμένων βοηθηθήκαν και μάλιστα πιάσαν και πολλά. Μπορεί με τους πρόσφυγες να υπάρχει έτσι μια υποτυπώδης, εγώ θα την πω, βοήθεια, μια οικιστικά και διάφορα άλλα, που κάθε λίγο μειώνεται και πάει να χαθεί και αυτή, ενώ για τα παιδιά των αγνοωμένων είναι μια πραγματικότητα ότι δεν ακούσαμε ποτέ τίποτε. Απλώς είναι μέσα στην περιραίουσα ατμόσφαιρα ότι πιάνουν και τούτοι. Εγώ προσωπικά διαφωνώ λίγο με την έκφραση των αγνοωμένων. Δεν είναι αγνοούμενοι. Τούτοι οι άνθρωποι σκοτωθήκαν
οι έπιαστηκαν εχμάλωτοι και δολοφονηθήκαν στη συνέχεια. Ναι. Ο αγνοούμενος έχει υπόσταση όσων καιρών το ίδιο το κράτος τον αναζητά. Μετά, όταν το κράτος αποφασίσει ότι θα τον αναζητήσει, πάβει να είναι αγνοούμενος. Ναι, δεν ξέρω πόσο δουλεύει τούτο, αλλά από τη στιγμή λένε, τουλάχιστον διότι σε συζητήσεις που κάνουμε πολλές φορές, από τη στιγμή που δεν ξέρεις αποδεδειγμένα τι έγινε, υπάρχουν μαρτυρίες ότι ο τάδε, ας πούμε, σκοτώθηκε στον τάδε μάχη, στον τάδε τόπο κλπ. Αλλά από τη στιγμή που δεν έχουν βρεθεί τα οστά, δεν έχουν βρεθεί τάφοι και κάτι που να αποδεικνύει ότι όντως είναι εκεί, θεωρείται αγνοούμενος. Ότι δεν έχει ανεβρεθεί. Αυτό είναι ο ορισμός, νομίζω, που. Μαρτυρίες, μέσα στους φακέλους οι οποίοι ήταν απόρριτοι, δεν μας επιτρέπαν να δούμε το φάκελο του γονιού μας. Ήταν απόρριτος. Υπήρχαν μαρτυρίες μέσα για πάρα πολλούς ότι τον είδαν νεκρό. Και τόσα χρόνια ήταν σε εκείνη τη λίστα το 1619. Γιατί αστερήσαν από τις μανάδες μας το δικαίωμα να γνωρίζουν ότι ήταν χείρες που τότε, όχι τώρα 50 χρόνια και μετά. Περιμέναν τους, να τον πεις. Περιμέναν τους. Γιατί αστερήσαν από εμάς την αλήθεια. Γιατί μας τα αστερήσαν τα πράγματα. Θα μπορούσε να ήταν πολλά διαφορετική η ζωή μας αν ήμασταν παιδιά πεσόντων. Ήταν να μπει μια τελεία από τότε. Τώρα και μετά τις εκταφές, μετά που μας παραδίδουν το κασόνι με τα κόκκαλα, με τα οστά, και μπαίνει τελεία. Στην ουσία δεν αλλάζει κάτι. Τίποτε δεν αλλάζει. Και δεν ξέρω ποια κατάσταση είναι καλύτερη. Δηλαδή το να είσαι παιδί αγνοωμένου ή το να είσαι παιδί πεσόντα. Δηλαδή το συνέστημα, δεν ξέρω ποιο είναι το χειρότερο. Να πάεις για ύπνο τη μια ημέρα και να πιένεις για ύπνο σαν κόρη αγνοωμένου και να ξυπνάς το επόμενο πρωί και να είσαι η κόρη πεσόντα. Ναι. Πριν έρχεσαι, διούσα σου την ψεύτικη την ελπίδα ότι αγνοείται να τον έβρουμε, ναι, μπορεί να είναι κάπου ζωντανός. Επέξα μαζί μου. Ελέαν ότι αυτός ήταν όμορφος, επαντρέψαν το για να κάνουν όμορφα τουρκούθια. Α, τούτος ήταν μορφωμένος, επήραν το σε άγωνη περιοχή της Τουρκίας για να αναπτύξουν τον πολιτισμό τους. Ήταν μεγάλος εμπαιγμός τούτος για μας και για τις μανάδες μας, τις αμόρφωτες, τις γενέκες που τις επιάσασαν από το σπίτι του και είπαν τους είσαι γυναίκα αγνοωμένο και εσύ είσαι παιδί αγνοωμένο. Και χρησιμοποιούσαν τα και ναι, όπως θέλανε, παίρναν τις έξω από το προεδρικό, μαυροφαρεμένες, διούσαν τους. Εμείς δεν είμαστε τα παιδιά της φωτογραφίας. Θα συνεχίσουμε το ίδιο παιχνίδι που χρησιμοποιούσαν με τις μανάδες μας. Θυμούμε κάτι που με θύμωνε, με εκείνη όλη την ιστορία με το οδόφραγμα του Λίτρα Πάλας. Όπου κάθε Σαββατοκυριακό έπαιρναν μια ομάδα γυναικών εκεί. Συγκεκριμένα άτομα. Ναι, ήταν συγκεκριμένα άτομα, διότι επισκέφθηκα πολλές φορές το αυτό. Συγκεκριμένοι άνθρωποι έπαιρναν συγκεκριμένη ομάδα γυναικών και στέκονταν εκεί, εκάθονταν εκεί με τις φωτογραφίες, χωρίς να συνειδητοποιούν τι ψυχολογική δημιουργούσε αυτές τις γυναίκες. Απλώς εκμεταλλεύονταν το θέμα κάποιοι. Και όχι μόνο για την περίπτωση, ειδικά η αίσθηση που έχω εγώ είναι ότι το θέμα των αγνοωμένων έτυχε πολιτικής και άλλης εκμετάλλευσης, αφήνοντας τον άνθρωπο, τον ανθρώπινο παράγοντα εκτός της όλης υπόθεσης. Ναι. Πάνω στα οστά των αγνοωμένων κάποιοι χτίσαν καριέρες. Τούτον να το πούμε. Κάποιοι θησαυρίζαν, κάποιοι χτίσαν καριέρες, αλλά και η ίδια η κοινωνία εξελίχθηκε πάνω στα κόκκαλα των ανθρώπων. Είναι η υπέρτατη θυσία που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος για την πατρίδα του. Να δώσει τη ζωή του. Ναι. Η πατρίδα τι έκαμε για μας. Για τούτα τα άτομα, τούτα τα παιδιά, τούτες τις συζύγους που αφήσαν πίσω τους τούτοι ανθρώποι. Είναι το τραγούδι που λέει άλλο να πεθαίνεις για την πατρίδα και άλλο να σε πεθαίνει η πατρίδα. Κάποια τραγούδια είναι και ενδεικτικά του τι συμβαίνει μέσα στην αγνοούμενη την κοινωνία. Αγνοούμενη και αγνοημένη. Μάλιστα. Ναι. Εδώ και 50 χρόνια. Εμείς ήμασταν χωρίς παπά. Μεγαλώσαμε χωρίς τον παπά μας.
Αλλά μεγαλώσαμε και χωρίς τη μάνα μας, γιατί η μάνα μας δεν ήταν και αμέ δίπλα μας. Οι μανάδες μας όλες, μετά που είναι τον νευρολογικό σοκ που πάθασαν, δεν μπορούσαν να σταθούν δίπλα μας, να μας προσφέρουν τσίνον που εθέλαμε. Καταρχήν κάποιες αναγκάζονταν να δουλεύουν πάρα πολλές ώρες. Γιατί το επίδομα που τους εδιούσαν ήταν τόσο μικρό που δεν μπορούσε να ζήσει μια οικογένεια και αναγκάζονταν να δουλεύουν. Εγώ θυμούμαι η δική μου μάμα πήγαινε δουλειά μου η ώρα 5 το πρωί, έκαναν τρεις δουλειές, εσχόλανεν η ώρα 10 τη νύχτα. Mm-hmm. Εγώ θυμούμαι η μάμα μου πάντα να κλαίει, πάντα να κλαίει. Κάθονταν μπροστά από μου σε ένα συγκεκριμένο χώρο μέσα στη γωνιά της κουζίνας όλες οι γενέτσες του σπιθιού και κλαίαν, κλάμα. Και όσο μέντως γιατί κλαίτε, να έρθει ο Νίκος. Και εμείς ακόμα είμαστε τυχερές, γιατί έστω και έτσι είχαμε τις μαμάδες μας. Εσύ παιδιά γνωμένων τα οποία χάσαν τις μαμάδες. Ναι, πολλά νωρίς, εναντέξαν. Ναι, είναι ακριβώς σκοπός σήμερα, είναι να βγάλουμε προς τα έξω αυτά που ήταν κρυμμένα τόσα χρόνια. Δηλαδή, θέμα αναγνωμένο. Πρέπει να ακουστούν οι αλήθειες. Απαιτούμε, ξέρω εγώ, την διακρύβωση της τύχης των αναγνωμένων, τελεία. Από εκεί και πέρα, το τι γίνεται στο σπίτι του καθενός, δεν το ξέρει κανένας. Επαιτειακά όλοι λυπούνταν, όλοι έμπαιναν στο πετσί μας, όλοι καταλαβαίναν μας, όλοι νιώθαν μας. Αλλά ήταν τη συγκεκριμένη ημέρα, τη συγκεκριμένη περίοδο. Ιούλιο-Αύγουστο. Μέσα στο συχτάρι τακτοποιημένη ως την επόμενη χρονιά. Μάλιστα. Ναι. Τούτον πλέον σταμάτησε. Με την ίδρυση της ομάδας σταμάτησε. Υπάρχουμε, ζούμε, είμαστε εδώ και είμαστε μαχητικότατοι. Και δεν επαιτούμε. Απαιτούμε. Έχει υποχρέωση το κράτος να αναλάβει τις ευθύνες που δεν ανάλαβε 50 χρόνια. Και όταν λέτε απαιτείτε, ποια είναι τα αιτήματα ακριβώς? Την αναγνώριση μας. Καταρχήν να μας πούν τι είμαστε. Δεν γνωρίζουν τι είμαστε. Μα είναι ασύλληπτο. Το να με γνωρίζεις. Εξήγησε μας το λίγο, ναι. Δεν γνωρίζουν ποια είναι τα παιδιά των αγνωμένων, πόσοι είμαστε. Έρχομαι και ρωτώ, δηλαδή, πώς μας ανακαλύπτουν όταν πρέπει να μας παραδώσουν τα όστα? Κάπου υπάρχουμε γραμμένοι. Πώς γίνεται. Αφού το κράτος έκαμε το χρέος του τόσα χρόνια απέναντι μας, γιατί δεν ξέρει ποιοι είμαστε? Ναι. Πολύ απλό. Αφού το κράτος έκαμε το χρέος του απέναντι μας και απέναντι στη μνήμη των γονιών μας που εχαθήκαν. Γιατί δεν ξέρει ποιοι είμαστε? Όταν έπρεπε να. Τότε, πριν δεκαετία, και που στέλναν ακόμα προσκλήσεις για τα συλλαλητήρια και για τις εκδηλώσεις που θέλαν τις μανάδες μας να παίρνουν εκεί μπροστά. Ξέραν μας. Έρχεται η επιστολή στο σπίτι. Τώρα μας γνωρίζουν. Δεν ξέρουν τι είμαστε. Τραγικό. Τι να πω τώρα. Έχει παιδιά τα οποία χρήζουν ψυχολογικής στήριξης. Και όταν λέμε παιδιά, σήμερα μπορεί να είναι 50, μπορεί να είναι 60 χρονών. Ναι. Απλά μείναμε παιδιά. Κανένας. Ναι. Έχει που είναι σε πολλά τραγική κατάσταση. Ναι. Mm-hmm. Έχουν έρθει κάποια μηνύματα. Στο 2250, κυρίες και κύριοι, μπορείτε, είπαμε, να στέλνετε μηνύματα. Είναι και τα παιδιά των παθόντων άλλο σοβαρό πρόβλημα, λέει ένα μήνυμα εδώ, θα το δούμε και αυτό στην πορεία. Μεγάλη πληγή του 1974 που μόνο γνωρίζουν οι άνθρωποι των αγνωμένων μας, λέει. Πόσες και πόσες μάνες πέθαναν δίχως να μάθουν για την τύχη των δικών τους ανθρώπων. Συμπάσχομαι μαζί σας, λέει ο Φίλιππος ο Καρατσόλης. Και εδώ ποιος φταίει τόσα χρόνια, λέει άλλο μήνυμα. Πόσες κυβερνήσεις πέρασαν και αριστερά και δεξιά. Και δεξιά λέει καλά, αυτοί τα έκαναν. Αλλά οι υπόλοιποι γιατί σιωπούσαν? Και μια ερώτηση, αυτοί που το είχαν μέσα, λέει, εκμεταλλεύονταν και βοηθήθηκαν από αυτόν. Και μέχρι σήμερα εμείς δεν βγαίνει νόημα, δεν ξέρω τι ακριβώς θέλει να πει ο ακροατής μας, αν μπορεί να το επαναδιατυπώσει.
Μόνο σεβασμό και λύπη για αυτά που πέρασαν και περνούν. Εμείς μια προσφυγιά περάσαμε και μας έμεινε στην ψυχή. Δεν μπορώ να φανταστώ τι νιώθετε, λέει. Να ξέρετε ότι μας λέτε άγνωστα πράγματα, γιατί εμείς νομίζαμε ότι σας βοηθούσαν πάρα πολύ και ήταν δίπλα σας. Είναι αυτό που είπαμε στην αρχή. Η εντύπωση που υπήρχε και υπάρχει. Μάλιστα, γίνει γνώμη. Ναι. Αυτό που αφήνασε να βγει προς τα έξω, σας δεν ξέρω γιατί. Και εκείνο που πρέπει να προσεχτεί. Ακριβώς όπως εκυριαρχούσε. Έτσι, κυπριακά και χορκάρικα, κυριαρχούσε η έκφραση «Τα παιδιά των αγνοούμενων εφάντζε σπάς». Ουδέν αναλυθέστερο. Ναι. Είναι ευκαιρία λοιπόν να τα πούμε τα πράγματα, διότι είπαμε υπάρχουν εντυπώσεις. Κάποιοι ίσως τώρα μπορεί να πούν ότι να μου θέλουν τώρα και κάμα το σύνδεσμο να πιάρει άλλια. Θα τα ακούσετε. Δεν ξεπουλάμε την μνήμη των γονιών μας. Δεν ξεπουλάμε τη θυσία των ηρώων μας. Το ξέρω. Οι γονείς μας είναι οι μοντέρνοι ήρωες, οι σύγχρονοι ήρωες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εδώ τιμούμε ήρωες αιώνων πριν. Τους σύγχρονους ήρωες πότε να τιμήσουσι. Μα το ανοίγεις ένα μεγάλο θέμα, Ντίνα, που είναι ευρύτερο. Εμένα με ενοχλεί το ότι για το 74 δεν έχουμε ήρωες. Οι ήρωες μας τελειώνουν το 59. Κάναν αυτοί όλοι που έδωκαν τη ζωή τους, οι γονείς σας, που σκοτωθήκαν πάνω στα Κατσάβραχα και πάνω στο Μεταδάχτυλο και στη Μεσαωρία και δεξιά και αριστερά. Τι είναι? Και πρέπει να αναλυφθεί προσωπική πρωτοβουλία κάποιου να κάνει ένα μνημείο, μια μπλάκα, μια πέτρα. Ενώ από εκεί και πίσω έρχεται το κράτος και κάνει τα. Αυτό είναι το πράγμα, και κατά τα άλλα κατηγορούμε την Ελλάδα ότι δεν αναγνωρίζει ότι το 1974 έγινε πόλεμος στην Κύπρο για να μην δώσει αποζημιώσεις στους στρατιώτες κλπ. Εμείς εδώ τι γίνεται? Πότε αναλαβαίνει το κράτος ως κράτος, εκτός από μια-δυο εξαιρέσεις, να περιλάβει μέσα στους ήρωες αυτούς τους ανθρώπους? Ή ας μην το πούμε ήρωας, διότι το ήρωας έχει μια άλλη βαρύτητα. Αν έκαμε κάνει ένα δραγάθιμα κάτι. Στους πεσόντες για τον τόπο. Ότι εδώ έκανε τη ζωή του για τον τόπο, για να είμαστε εμείς σήμερα τι, να κορδώνουμε στα προεδρικά, στα κομματικά γραφεία, στις διάφορες οργανώσεις, ξέρω εγώ. Από εκεί και πέρα. Αν προσέξετε, πριν είπα ότι και η ίδια η κοινωνία και η πολιτεία εμπάστα κόκκαλα των ανθρώπων που ορθοπόδησε. Εμάς καταδικάσαμε σε έναν αιώνιο πένθος, χωρίς τέλος. Η κασούα που βάλουμε μέσα στον τάφο, ούτε να μας αγκαλιάσει μπορεί 50 χρόνια μετά, ούτε να μας φιλήσει. Εμείς τούτα τα πράγματα εστερηθήκαμε τα. Και δυστυχώς εστερηθήκαμε τα μόνοι μας. Τραβήσαμε το σταυρό μας μόνοι μας. Ναι, υπάρχουν παιδιά που χρήζουν ψυχολογική στήριξη και το κράτος πρέπει και είναι υποχρεωμένο να τα στηρίξει. Είναι οι σύζυγοι των αγνοούμενων που είναι σε μια δύσκολη ηλικία, χρειάζονται κατοίκων φροντίδα, επετάξαντες, εξεζουμίσαντες όσων μπορούσαν στις εκδηλώσεις για να προβάλλουν το ανθρωπιστικό θέμα των αγνοούμενων που εισήφερε την πατρίδα. Και μετά επετάξαντες, εν τους ενδιαφέρει ούτε αν χρειάζονται κατοίκων φροντίδα, ούτε αν χρειάζονται να μπουν σε ίδρυμα. Πώς είναι να επιβιώσουν οι γυναίκες τσίνες? Και μην ξεχνούμε ότι είμαστε παιδιά ήρωα αγνοούμενου πεσόντα και παιδιά ηρωίδας μάνας. Οι μανάδες μας είχαν το δικό τους πόλεμο. Ήταν ζωντανές, νεκρές, με μωρά, με νήπια και προσπαθούσαν να ορθοποδήσουν. Εκείνο που λέμε εστέρεψαν το αίμα που μέσα τους. Εστέρεψαν τα δάκρυα. Εθυσιάσαν και την οικογένειά τους. Εθυσιάσαν τα παιδιά τους γιατί για να έχουμε έναν καλύτερο αύριο εμείς. Δούλευκαν πάρα πολλές ώρες όσες ήταν σε θέση να το κάνουν. Ναι. Και δώσαν τη ζωή τους για την πατρίδα, όντας ζωντανές. Και πρέπει να προσθέσουμε ότι τούτον ούλον το βάρος που κουβαλούμε μέσα μας εμείς μεταφέρουμε εντός στη δική μας οικογένεια. Γιατί εμείς δεν είμαστε αναπαυμένοι. Μεταφέρουμε εντός στο σπίτι μας τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας μεγαλώσαν μέσα από τα δικά μας τα βιώματα. Έτσι, ναι. Επιπλέον δημιουργήσαν και αγνοούμενους 2 και 3 και 4 ταχυτήτων. Ο καθένας βοηθεί του διαφορετικά, στηρίζεται του διαφορετικά, ανάλογα
με το πώς έκρινε οποιοδήποτε λειτουργός ή υπεύθυνος ήταν σε έναν πόστο και έκρινε πώς να βοηθήσει την μεμονωμένη κατάσταση. Δεν βοηθηθήκε κανένα το ίδιο. Υπήρχε η διάκριση των κυβερνητικών αγνοουμένων οι οποίοι επέρναν τον μισθό μαζί με τις προαγωγές, με την κλίμακα, στο τέλος το εφάπαξ και οι μη κυβερνητικοί αγνοούμενοι τίποτε. Mm-hmm. Ένα συμβολικό επίδομ που δεν ήταν αρκετό για να μπορέσει η μάνα να μείνει σπίτι με τα παιδιά της να τα μεγαλώσει. Εγώ είμαι μοναχοπέδι και η μαμά μου αναγκάζεται να κάνει τρεις δουλειές για να μπορέσουμε να ζήσουμε παρόλο που έπιανε επίδομ. Μα πόσο ήταν το επίδομα, ακριβώς. Να ρωτήσω κάτι τώρα που πείτε επίδομα. Εξακολουθούν να παίρνουν το επίδομα ή τους στείλαν στο ελάχιστο εγγυημένο? Είναι συμψηφισμός, είναι συμψηφισμός. Μαζί με τη σύνταξή τους. Mm. Πρέπει να υπερβαίνει έναν ποσό. Πρόσεξε, γι' αυτό ρώτησα. Ναι. Ακόμα και αυτή η ειδική κατηγορία ανθρώπων που δεν είναι διάκριση απέναντι σε άλλους που επρόσφεραν όλα αυτά που είπετε. Γιατί εντρομακτικό, δηλαδή αυτοί που κάθονται και βγάζουν τους νόμους και τους κανονισμούς δεν μπαίνουν στη ψυχολογία του άλλου να πειρέ, τους ανθρώπους τι πέρασε. Τούτη γυναίκα μόνη της, πώς μεγάλωσαν, ας πούμε, δύο, τρία, έστω ένα μωρό, πώς τα μεγαλώσαν. Και σου βάλει ότι αν ξεπεράσεις έναν ευρώ το τάδε όριο, σου το κόβω. Ναι, ενώ δικαιούσε παραδείγματος χάρη 500, ναι, σου δίνω 499 για να μην ξεπεράσεις το όριο. Με ποιο δικαίωμα. Εστερηθήκαμε, εστερήσαν μας. Και ακόμα προσπαθούμε οτιδήποτε να τρόπο σας πω να κάτι, να σας πω κάτι. Εγώ όταν επαντρεύτηκα, επειδή έπρεπε να ενημερώσει το γραφείο παθόντων για να σταματήσει η βοήθεια η οποία αποκόπτεται από τη μάμα και στέλνεται με την ενηλικίωση στο παιδί μέχρι να παντρευτεί στην κόρη. Όταν έστειλα... Άλλον τον πάει. Κατά πόσο παντρεύτηκα τη σημερινή. Όταν έστειλα Όταν έστειλα την επιστολή ότι παντρεύτηκα και να σταματήσει να έρχεται το επίδομα, έστειλε μου μια επιστολή των γραφείων παθόντων και ζητούσε μου επιστροφή 4 λιρών για τις μέρες που είχα σύζυγο. Τες επήρα και τες επιάσα. Ενώ είναι 4 λίρες. Είναι ενέργεια, είναι πράξη. Είναι η κατάντια τούτης της χώρας. Εγώ επειδή επαντρεύτηκα πριν την ενηλική, πριν να γίνω 18, δεν πιάσα ποτέ. Και δυστυχώς ένας λαός που ξεχάνει την ιστορία του, ξαναζήτη. Είναι καταδικασμένο να την επαναλάβει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι μαζί μας η Δέσποινα Γρηγορίου και η Ντίνα Αγαπίου. Είναι από το 1619 ομάδα πρωτοβουλία συζύγων τέκνων αγνοωμένων. Είναι μια οργάνωση η οποία, μια πρωτοβουλία μάλλον, η οποία τώρα έχει ιδρυθεί αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα και συζητούμε μαζί τους αυτή την κρυφή, αν θέλετε, πτυχή του θέματος των αγνοωμένων. Υπάρχουν βεβαίως και οι άλλοι, όπως έχουμε πει, οι παράλληλες καταστάσεις, αλλά τώρα μιλούμε για το θέμα των αγνοωμένων, τι έχουν περάσει, πώς έχουν μεγαλώσει και τι εμείς γνωρίζουμε για αυτά τα βιώματα αυτών των ανθρώπων που εγώ από αυτά που ακούω τώρα ειλικρινά πέφτω από τα σύννεφα. Αντιλαμβανόμουν και αντιλαμβάνομαι ότι σε ένα σπίτι αγνωμένο υπάρχει έτσι μια καταθλιπτική κατάσταση, τον περιμένεις να έρθει το έναν το άλλο, αλλά αυτά που μας έχετε περιγράψει είναι πρωτοφανή και διαρωτούμε οι αρμόδιες υπηρεσίες που παρακολουθούν αυτά τα πράγματα, υποτίθεται. Δεν έστειλα μια φορά έναν άνθρωπο σε ένα σπίτι να δει πώς περνά τούτη η οικογένεια. Ποια είναι η ψυχολογική της κατάσταση. Αφού δεν ξέρουν τι είμαστε, πώς θα στείλουν. Αφού δεν μας ξέρουν. Άμα θέλουν, ξέρουν. Άμα θέλουν, ξέρουν. Εδώ είναι το τραγικό. Ξέρετε ότι τα παιδιά των αγνοωμένων δεν είναι παθόντες. Ναι. Ενώ όμως το λέει ξεκάθαρα, παθόν είναι ο σύζυγος, η σύζυγος, η τέκνα και εξώγαμα, η αδεγονέα ανύπανδρου ή και αδέρφια ανύπανδρου αγνοούμενου. Εμείς δεν είμαστε παθόντες. Ο περιπαθόντων νόμος είναι ξεκάθαρος. Εμάς δεν μας θεωρούν παθόντες. Δεν έχουμε ταυτότητα παθόντα, ούτε και δικαιώματα παθόντα. Μάλιστα. Είναι ενάντια στον νόμο του. Είναι. Είναι.
Ποιο κράτα λεφτά να πάει σε δικηγόρο να πληρώσει αγαμή προσφύγη. Είναι μόνο τούτο. Είναι μόνο τα λεφτά. Επήρε μας 50 χρόνια να μπορέσουμε να μιλήσουμε. Επήρε μας 50 χρόνια. Δηλαδή, ξεκινήσαμε δειλά-δειλά να ξεπερνούμε μετά τις ταυτοποιήσεις τούτον το ταμπού του να μην μιλήσω, να μην πω ο παπάς μου είναι αγνοούμενος, να μην. Ο δικός σας έχει βρεθεί. Εμάς ταυτοποιήθηκε το 2019. Καταρχήν δεν είπαμε από πού είσαστε. Εγώ είμαι από το Δίκομο. Δίκομο. Και εγώ από το Τραχόνι Κυθρέας και ο παπάς μου ήταν από το Λιθροδόντα. Mm-hmm. Ναι. Άρα επήρετε εσείς τα όσα ωστά βρεθήκα. Ναι, εμάς βρέθηκε στον Άγιον Ιλαρίωνα μαζί με τον διοικητή τον Κατσάνη στη μάχη του Αγίου Ιλαρίωνα που έπεσε εμάς. Ναι. Εμάς σε πηγάδι μαζί με ακόμη 18 άτομα στο τουρκικό χωριό Τζάος. Ήταν εκεί που έγιναν οι εκτελέσεις. Όταν, συγγνώμη που ρωτώ, αλλά θέλω να βγάλουμε κάποια πράγματα για, διότι μας έχουν τρελάνει με τα μηνύματα εντάξει, να διαβάσουμε. Γι' αυτό θέλω να βγάλουμε πράγματα τα οποία δεν βγαίνουν, ρε παιδί μου, έτσι προς τα έξω. Είναι ευκαιρία τώρα για να γνωρίσει ο κόσμος το τι περνούν αυτοί σε οικογένειες. Όταν σας παίρνουν έναν κυβότιο, και έχει τρία κόκκαλα μέσα, τέσσερα, πέντε, δέκα, πώς νιώθεις εκείνη την ώρα? Καταρχήν. Σου φέρνουν το κυβότιο. Πάει στη ΔΕΑ και στο βλέπει στον χώρο του αεροδρομίου. Έστω έτσι, ναι. Και απλώνουν το σκελετό, όσο είναι τέλος πάντων. Εμάς ευτυχώς ήταν ολοκληρό. Και εμάς ήταν ολοκληρό. Και βλέπει το σκελετό. Πώς νιώθεις? Συνειδητοποιάς του τον που ζεις τη δεδομένη στιγμή. Διότι στο μυαλό σου έχει τη μορφή που ήξερε τη φωτογραφία ή τη μορφή που ήξερε διαζώσει. Α πούμε, εμένα τη μαμά μου η πρώτη τη αντίδραση ήταν: δεν είναι ο άντρα μου τούτο. Εμένα ο άντρα μου είναι έτσι. Πώ ρε, μαμά, α πούμε. Αν κόκκαλα που θωρεί. Γιατί. Λέει και τούτον κάτι. Το σοκαριστικό είναι ότι. Το σοκαριστικό όμω τη υπόθεση είναι ότι. Την ώρα που σου ανακοινώνουν ότι ευρεθήκαν τα οστά, δέχεσαι τηλεφώνημα από ψυχολόγο, ο οποίος έρχεται να σου το πει προσωπικά και να σου παρέχει ψυχολογική στήριξη. Εμένα παρήχα μου ψυχολογική στήριξη στα 48. Εγώ είπα τους δεν χρειάζεται να έρθει ψυχολόγος. Εννοείται χρειάζεται. Δηλαδή με το που μου τηλεφώνησαν και είπα μου θέλω να μιλήσουμε από κοντά για κάποιες εξελίξεις που αφορούν τον πατέρα σας, πότε μπορείτε. Λέω ότι σε βρέθηκε. Εν και περίμενα ότι αν ανοίξει η πόρτα και να μου πουν έτον. Έξερα ότι ήταν να βρεθούν το κόκκαλο. Ναι. Η δική σας περίπτωση τι είναι? Εγώ νιώσα θυμό. Θυμό γιατί... ακόμη μια φορά να κακοποιήθηκε η ψυχή μου. Ενώ είχα ελπίδα ότι να έρθει ο παπάς μου, παρόλο που δεν είμαστε στο χωριό μας γιατί είμαστε πρόσφυγες, και πάντα είχα την απορία να έρθει ο παπάς μου που είναι να μας ευρύ. Και λέμε να πάει στο χωριό του και να μας αναζητήσει από το χωριό του. Ένιωσα πάρα πολύ θύμα. Έτσι όταν την ημέρα της ταφής, όταν έρχονταν οι πομπή μετά, γιατί πήραμε τον από το σπίτι μας τον παπά μου, επειδή είμαστε κοντά στην εκκλησία που ήταν να γίνει η κηδεία. Φώναξες μάμας, μέλα μάμα και ήρθε ο άντρας σου. Αλλά όχι όπως τον περίμενες, ο υπερπατητός. Εμείς, θέλω να πω μια μικρή ιστορία, αν επιτρέπετε. 14 Αυγούστου του 1974, μπήκαμε στο φορτηγό του παπά της μάμας μου, του παππού μου, ο οποίος είχε φορτηγό. Είμαστε γύρω στα 120 άτομα χωριανοί για να φύγουμε από το Τραχόνι Κυθρέας μέσα από Παλέκυθρο να βγούμε μια μίγια και round about του Μπάτα. Στο Παλέκυθρο είχε έναν πραξικοπηματία, ο οποίος λέει εσάς στραχωνείτε στους μακαριακούς, να μείνετε δαμέ να σας πιάνει οι Τούρκοι, είπε μας, και μας επιροβόλησε τους τροχούς του φορτηγού και μας ακινητοποίησε στο χωριό Παλέκυθρο. Ήρθαν οι Τούρκοι, πιάσαν μας την ίδια ημέρα, αφού έρχονταν, ήταν πίσω μας. Εσυλλάβαν μας, επήραν μας... ήμασταν εχμάλωτοι. Ήταν πατριώτης του. Ναι, επειδή αφήσαν τον ειδική του,
Αφήσαν τον, λέει, εμένα να φύγαμε δαμέ, να μείνετε και εσείς να σας φάνει Τούρκοι, είπε μας. Σας τους μακαριακούς, έτσι μας είπε. Άσχετο να μαζί μας μες στο φορτηγό είσαν και μακαριακούς και μη μακαριακούς. Ναι, ναι, ήταν χωριανοί, ήμασταν όλοι κάτω που την ίδια αντίχη. Πήρα μας την επόμενη μέρα, 15 Αυγούστου, πήρα μας στο χωριό Τσάος. Και στιάμε στο Τσάος υπήρχε ένας μανάβης, ήταν πλανοδιοπόλης, που γυρίζαν τα χωριά. Και έρχεται και στο χωριό μας και πουλαν τα ζαρζαβατικά. Και όταν μας είδε ο άνθρωπος, ο Τουρκοκύπριος, επιάσαν μας με τη γυναίκα του να μας λούσουν, σφάξαν κοτόπουλα, μαγειρέψαν μας να φάμε όλοι και οι 120. Παρόλο που ο ίδιος δεν είχε σπίτι, γιατί οι δικοί μας οι καλοί εκρούσαν, εβιάσαν, ελεηλατήσαν το τουρκο χωριό και φιλοξενήτουν πάλους χωριανούς του και είναι αγκαγιάσαν μας και προστατεύσαν μας. Το ίδιο βράδυ, 15 Αυγούστου, όπως ήμασταν μέσα στο σχολείο, γιατί έτσι μου ήμασταν μέσα στα σχολεία, μέσα σε γιαγιά, λέει η μαμά μου. Γιατί εγώ ήμουν 2 χρονών, ο μεγάλος μου αδερφός ήταν 3 χρονών και ο μικρός μου αδερφός ήταν τα γενέθλια του 31 Αυγούστου. Ήταν λίγο πριν να κλείσει 12 μηνών. Λέει, μπήκε ένας Τούρκος μέσα στο σχολείο και λέει, ποια είναι η Γιωργούλα με 3 μωρά τραχονίγκη θρέας. Εγώ, λέει του η μαμά μου, έλα μαζί μου, ήταν νύχτα εν τω μεταξύ. Λέει του, πού, έλα έξω, λέει της, μαζί μου. Όχι, λέει του, έρχομαι, φοβάμαι να έρθω να πάει με κάποιον άλλο. Όχι, λέει της, μόνη σου να έρθεις, πρέπει να δεις κάποιον. Λέει του, όχι, δεν έρχομαι μόνη μου, φοβάμαι. Εσύ δεν τα χάσεις, λέει της. 35 χρόνια μετά, σε τσίντο χωριό, ευρέθηκε ο παπάς μου μέσα στο πηγάδι. Και μας εμπάντα με την απορία. Ήταν ήδη νεκρός, σκοτώσαν τον. Ή θα τον σκοτώναν μπροστά της, θα τους σκοτώναν και τους δύο, ποιος ξέρει. Αν ήταν η πρόθεση τους να τον αφήσω, θα μας τον έφερναν, να μας τον έβαλαν και μαζί μας. Σίγουρα δεν ήταν η πρόθεση τους να τον αφήσουν ελευθερό. Είμαστε με την απορία. Και ήμασταν από τις 14 Αυγούστου μέχρι τις 21 Νοεμβρίου, ήμασταν εχμάλωτοι. Δεν μας αναγνωρίζει ο κράτος σαν εχμάλωτους. Γιατί τα δύο μας ήταν πιστοποιητικό ότι ήμασταν εγκλωβισμένοι. Δεν ήμουν εγκλωβισμένοι. Ήμουν υπό την απειλή του όπλου. Ήμουν εχμάλωτοι. Αν ήσουν εγκλωβισμένοι, θα είσαι στο χωριό σου. Αν ήμουν εγκλωβισμένοι, θα ήταν επιλογή μου να μείνω στο χωριό μου και να κινούμουν στον περιορισμένο μου χώρο. Όμως, εμείς ήμασταν εχμάλωτοι, ήμασταν συλληφθέντες. Και δεν μας αναγνωρίζουν σαν εχμάλωτους. Δεν είμαστε εμπαθώντες. Δεν ήμασταν εχμάλωτοι, παραθερίζαμε κάτω από τις πόμπες και τις σφαίρες. Ακόμα λέω να μας πούμε ότι δεν υπήρξαμε. Ναι. Και ύστερα έρχεται συνέχεια στο νου μου τις τελευταίες μέρες και το γράφω και στην εφημερίδα. Όταν λέμε θέλουμε να γίνουμε κανονικό κράτος, τι εννοούμε. Το λένε οι κυβερνώντες μας. Η Κύπρος πρέπει να γίνει, αλλά το λένε για το Κυπριακό. Ότι είναι αληθή το Κυπριακό με. Με το Κυπριακό είμαστε μέρος του Κυπριακού εμείς. Εμείς είμαστε το Κυπριακό. Αν δεν κλείσουν το μεγάλο των κεφάλαιων, αν δεν βάλουν μια τελεία. Είμαστε. Είμαστε. Ή απλώς το Κυπριακό είναι απλώς τι θα λένε οι νόμοι για το πώς να ρυθμίζεται το τάδε ζήτημα, το τάδε ζήτημα. Και τούτο είναι τέλειωσε. Και θα είμαστε δύο περιοχές, θα είμαστε μια περιοχή. Αυτά τους απασχολούν. Το να γίνεις κανονικό κράτος. Είναι να γίνεις ένα κράτος ανθρώπινο. Αυτόν το συνειδητοποιούν αυτοί που το λένε ότι θέλουν να γίνουμε ένα κράτος κανονικό. Κράτος ανθρώπινο. Αυτά όλα τα πράγματα 50 χρόνια μετά, δεν είναι 10 χρόνια, δεν είναι 5, δεν είναι 20, είναι 50. Εγώ προκαλώ οποιοδήποτε να έρθει στη δική μας τη θέση, να σηκωστώ από την καρέκλα μου και να μπει στην καρέκλα που κάθομαι εγώ και να μπει στα παπούτσια μου. Στα παπούτσια μας, βεβαίως. Να κλείσει τα μάτια του για 5 λεπτά. Ούτε 5 λεπτά, 5 δευτερόλεπτα. Και να σκεφτεί το πιο αγαπημένο του πρόσωπο ότι για 50 χρόνια δεν ξέρει αν ζει, αν πέθανε, τι απέγινε. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε πώς είναι η φωνή του παπά μας. Δεν ξέρουμε πώς τον είναι. Τον εγνώρισες? Ποτέ, αφού ήμουν 2 χρονών. Σου 2 χρονών. Τι μνήμες έχω όχι, εγώ 2 χρόνια. Εγώ ήμουν γέννητη. Ναι. Ήταν έγκυος η μαμά της Δεσπίνας. Δεν ήξερε καν ο παπάς της ότι η γυναίκα του ήταν έγκυος. Πώς. Τι να ρωτήσω τώρα, πώς μπορεί να νιώθει έναν παιδί μισό που δεν εγνώρισε τον πατέρα? Μισό. Ακροτηριασμένη ψυχή. Τώρα να χώρισε και να έφυγε να πει κάπου, ξέρω, άλλη ιστορία. Εντιαμε, ξέρεις, αλλά με τον βίαιο τρόπο.
και να έχει σκοτωθεί. Και να μην αναγνωρίζεται καν η θυσία του, ας πούμε. Το άλλο που είπαμε. Και ο εμπαιγμός που έγινε του. Οι μαμάδες μας και οι οικογένειες μας ήταν ένα switch. Ήταν στο on και στο off συνέχεια. Επιέναν και έρχονταν, ειδικά τα πρώτα 10 χρόνια, επιέναν έρχονταν οι πληροφορίες για οποιουσδήποτε σκόπους, διότι κάποιους σκόπους εξυπηρετούσαν. Επιέναν και έρχονταν οι πληροφορίες ότι ευρεθήκαν, έχουμε πληροφορίες, είναι στα φυλακές, είναι στην Τουρκία, είναι ζωντανοί. Ναι, άλλος εμπαιγμός τούτος. Ναι, θυμούμαι, ήμουν μικρός και θυμούμαι ότι ευρέθηκαν αγνοούμενοι, ξέρω εγώ, στην φυλακή, περιοχή της Τουρκίας και λοιπά, και πήγαν αποστολή, στέλναν κόσμο, τάχα μου πράκτορες να τους έβρουν, έρχονταν ελέαν των οικογενειών, ήβραμε τον και πρέπει να τον ευκάλουμε και δώστε μας λεφτά. Έγινε και τούτο το είδος η εκμετάλλευση. Εμάς λέει μας ο παπάς μας ότι επειδή μιλούσα γλώσσες, ότι τον έκανα δάσκαλος σε άγωνη περιοχή της Τουρκίας. Άκου, για να τους μορφώσει. Ναι, χρησιμοποιηθήκαμε ποικίλο τρόπο. Εσύ, Δέσποινα, πώς έγινε η περίπτωση με τον πατέρα σου? Εμένα ήταν στη μάχη των Αγίου Ιλαρίων, ναι, μαζί με τους 8 και τον διοικητή τον Γιώργιο Κατσάνη. Και σκοτώθηκε εκεί πέρα, αντιλαμβάνομαι. Ναι, σκοτώθηκε στη μάχη. Mm-hmm. Και πότε το μάθετε εσείς? Εμείς μάθαμε το 2019. Από ό,τι γνωρίζω, τα οστά ευρεθήκαν το 2017. Πήραν τους 2 χρόνια για να γίνει ταυτοποίηση και τα λοιπά. Θεωρώ όμως ότι οι πληροφορίες υπήρχαν πολλά πιο πριν. Ναι. Υπήρχαν μαρτυρίες, διότι είχαν βγει 20 του Ιούλη στον Άγιον Ιλαρίωναν, 21 του Ιούλη εκατεβήκαν από τον Άγιον Ιλαρίωναν τσίνοι που κατεβήκαν και τούτοι 8 δεν ήταν μέσα. Μάλιστα. Και εσύ είπαμε δεν τον είδες καθόλου, γεννήθηκες μετά εσύ. Γεννήθηκα 6 μήνες μετά, ναι. Εμάς στο φυλάκιο που ήταν ο παπάς μου ήταν 10 άτομα. Ήταν στον Κορνόκηπο πάνω από το χωριό Τζάος, το φυλάκιο, το οποίο από ό,τι μας είπαν κατακτήσαμε το, δηλαδή ελέγχαμε την περιοχή. Και ξαφνικά μέσα στη σύγχυση που δεν έξερε κανένας τι έγινε του, ούτε θα πάνε μπροστά ούτε θα πάνε πίσω, οι 7 είπα, ξέρουμε την περιοχή και λέτε να φύγουμε. Ο παπάς μου και ακόμη 2 άτομα είπαν όχι, εμείς να μείνουμε εδώ, να έρθουν οι δικοί μας να μας πιάσουν. Τελικά πιάσαν τους οι Τούρκοι, οι δικοί μας. Mm-hmm. Λοιπόν, δώστε μου λίγο να διαβάσουμε τα μηνύματα, διότι είναι πάρα πολλά. Αν μας ξεφύγει κανένα φίλοι και φίλες που στείλετε, συγχωρέστε μας, να μην τα μπλέξουμε, είναι αρκετά. Λοιπόν, μα ποιον κράτος, το κράτος που θα πάει να βάλει στεφάνι στους πραξικοπηματίες στις 15 του Ιούλη, λέει. Επανέρχεται ο φίλος που είπε, που μας έγραψε κάτι και δεν έβγαινε νόημα, και εννοεί ότι, λέει ότι εννοεί αυτούς που είχαν μέσον. Αυτό που είπαν οι κοπέλες πριν, ότι κάποιοι με το μέσον κανονίζονταν κλπ. Πιάσαν χρήματα, εκμεταλλεύτηκαν, που μπορεί και κάποια άτομα, λέει, να μην ήταν καν πρόσφυγες. Άλλο μήνυμα, λέει, δεν ξέρω αν ακούσετε και αυτό. Στο μνημείο για τους αγνοούμενους αστιώτες θα συμπεριλάβουν και το όνομα καταδρομέα που επιτέθηκε στο Προεδρικό και θα παρευρεθεί και ο Πρόεδρος. Ντροπή, λέει. Όχι μόνο δεν βοήθησε το κράτος, έθαψε το θέμα των αγνοούμενων με τις διάφορες επιτροπές. Ο αδελφός μου, 17 χρονών αγνοούμενος, λέει, σκοτώθηκε μετά από 40 χρόνια από Τουρκοκύπριους, αλλά το κράτος το καλύπτει, δεν ήταν στρατιώτης, χάθηκε μαζί με όλους τους άντρες του χωριού. Ακούμε πράγματα και θέματα σήμερα. Καλημέρα και συγχαρητήρια για την εκπομπή. Να μου επιτρέψετε, λέει, να διαφωνήσω για το θέμα των ηρών. Αν κάνουμε μια γύρα στα χωριά, θα δείτε πολλά μαρμάρινα μνημεία ηρών του 1974, οι οποίοι προέρχονται από, λέει, προσωπικά. Ο καθένας σας βάλει αυτό που νομίζει, λέει. Ναι, αλλά εμείς λέγαμε ότι είναι προσωπικές πρωτοβουλίες, δεν είναι κρατικές πρωτοβουλίες που γίνονται. Το κράτος που στα σχολεία μας δεν μιλούν για δίδυμο έγκλημα. Η ιστορία αρχίζει με την εισβολή και το έσχος. Και αυτόν είναι έσχος, λέει. Άλλοι θα σου δίνουν συγχαρητήρια. Μια ερώτηση. Αυτά στα σχολεία δεν τα λένε. Εσείς τα παιδιά σας τα λέτε για να γνωρίζουν τι περάσετε? Εμένα τα παιδιά μου τα ξέρουν. Μεγαλώσαμε τούτα. Θέλοντας και εμείς, είναι κληρονομιά. Ακόμα και το αιώνιο πένθος που μας καταδικάσαν κληρονομείται που τα δικά μας τα παιδιά. Εμάς εστερίσαν μας και το μέλλον μας
Διότι εάν είχαμε τους γονιούς μας, αλλιώς θα ήμασταν σαν άνθρωποι, αλλιώς θα προχωρούσε η ζωή μας, θα σπουδάζαμε πιο νωρίς. Εγώ σπουδάζω τώρα στα 50 μου, γιατί τώρα έβρα τη δύναμη. Και εγώ στα 35 μου έπια να σπουδάσω. Mm-hmm. Πώς θα ήταν η ζωή μου αν το έκανα πιο πριν? Ακριβώς. Mm-hmm. Ποια θα ήταν η ανέλυξη μου επαγγελματική? Yeah. Θέμον έναν υπαλληλούδι. Το μέλλον μας, το οποίο αυτή τη στιγμή στερούν και από τα δικά μας τα παιδιά. Σίγουρα πάει η αλυσίδα. Διότι, ναι, είναι αλυσίδα. Mm. Όσον και να θέλω να χαρώ, πάντα υπάρχει και το κομμάτι στο πίσω μέρος της ψυχής μου που με κρατά πίσω. Είναι το αγκάθι, είναι το μεγάλο. Μάλιστα. Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε με τα μηνύματα, διότι φτάσαμε στο τέλος ήδη της εκπομπής. Ναι. Και πρέπει να παραδώσω ένα μικρόφωνο. Να γίνει ένας χώρος, λέει, πάρκο. Πλάκες ονομαστικά με όλους τους πεσόντες στο πραξιόημα, αγνοούμενους και εισβολή. Ένας χώρος μνήμης σε αυτούς θα είναι το λιγότερο που μπορεί να γίνει, λέει, μια εισήγηση τούτη. Δύναμη εύχομαι στα παιδιά των αγνοωμένων, στο νότιο κράτος, λέει. Επικεντρώνονται στους... ένα λεπτό. Ναι. Επικεντρώνεται στους ήρωες, για αυτούς του 55. Θυμώνουμε για το πραξιγόημα που προκάλεσε την εισβολή, για τις κυβερνήσεις που ακολούθησαν και κάλυψαν τους ενόχους, και σήμερα οι νέοι μας δεν ξέρουν τι έγινε τον Ιούλιο του 74, λέει η Μαρία. Αυτοί που απέκρυβαν την αλήθεια για χαμένους πεσόντες στη Λακατάμια, ενώ γνώριζαν, κοροϊδεύαν τις οικογένειες τους, τι θα γίνει? Είναι η περίπτωση του Πάρπα, ναι, και, ναι, και άλλων που ασχοληθήκαμε με αυτό το θέμα παλαιότερα. Όταν πριν κάποια χρόνια έμαθα ότι οι οικογένειες των αγνοωμένων δεν είχαν πρόσβαση στους φακέλους, έμεινα άφωνοι. Έχουν όλη ευθύνη το πολιτικό σύστημα που άφησε το θέμα για εκμετάλλευση. Καλή δύναμη, λέει η Αντρούλα, και στις δύο και στην ομάδα. Να σας πω ότι ούτε σε εμάς επιτρέπουν πρόσβαση στους φακέλους μας για τη μεταφορά μας στην Ελλάδα. Mm. Μας επέτρεψαν με 1002 περιορισμούς ουσιαστικά τίποτε. Λοιπόν, και δεν ξέρω γιατί. Ο φίλος ο Χρήστος Αντωνίου στέλνει το τηλέφωνο του, θέλει να επικοινωνήσετε μαζί του. Είναι παιδιά γνωμένου, λέει. Θα σας το δώσω. Άλλο μήνυμα, λέει, τούτος του πραξιοποιήματος που έπαιξε τα λάστιχα, αν το γνωρίζετε, λέει, πρέπει να μάθουμε και εμείς το όνομα του, που θέλουμε να μάθουμε την ιστορία, την αληθινή, λέει ο Αντώνης. Είναι για την περίπτωση που μας είπες εσύ στο χωριό. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι το άπαν να μάθουμε τα ονόματα. Πέραν του ότι για να πεις όνομα πρέπει να μπορεί να το στηρίξεις με μαρτυρίες, σε περίπτωση που κινηθεί αγωγή είτε στο σταθμό είτε σε σέναν προσωπικά. Άρα εάν νιώθεις ότι υπάρχει πραγματικά ο τρόπος να το αποδείξεις, τότε μπορεί να πεις όνομα. Αν δεν υπάρχει, καλύτερα κράτησε το, και δεν είναι αυτή η ουσία. Η ουσία είναι η πράξη που έκαμε. Και δεν είναι η μοναδική. Μέχρι τις 25 του Αυγούστου είχε να εκδοθεί διαταγή από το ΓΕΦ να μαζεύουν όπλα και να συλλαμβάνουν όσοι ήταν μακαριακοί σε όλη την Κύπρο. 25 του Αυγούστου, σε παρακαλώ. Υπάρχει διαταγή. Σκέψου, διότι όταν αυτός ο άνθρωπος έκανε τούτο που μόνος του μπορεί. Είπαν, του είπε. Σκέψου ότι... αφήσαν τον ευχένει αλλή, ναι, τον επεριμένα. Ναι. Και να μας πιάσουν και εμάς. Για εκδίκηση. Για εκδίκηση. Λοιπόν, άλλον τι λέει. Α, τι να πούμε, λέει, καλύτερη εκπομπή για το πραξικόπημα εισβολή στα 50 χρόνια. Συγχαρητήρια. Οι κοπέλες έχουν απόλυτο δίκαιο σε ό,τι λένε. Τα παιδιά των αγνοωμένων πέρασαν τα πάνδυνα, καθώς και οι μητέρες τους. Τα ξέρω από πρώτο χέρι. Είναι εμάς ο αδερφός μας, είναι αγνοούμενος. Ήταν ελεύθερος στον πόλεμο. Αλλά έχουμε αρκετές οικογένειες στην Αραδίππου που οι μητέρες θυσίασαν την προσωπική τους ζωή για τα παιδιά τους, και από αυτά τα πλάσματα ήθελαν να κόψουν τη φροντίδα. Και έγινε πριν από 2-3 μήνες φασαρία, και δεν ντρέπονται, κοπέλες μου, λέει. Μην τα βάλετε κάτω, να συνεχίσετε όπως ξεκινήσετε. Ντρέπουμε για την κατάντια μας, λέει. Άλλο μήνυμα. Μπράβο που βγάλατε στον αέρα μετά από 50 χρόνια τέτοια γεγονότα. Συγχαρητήρια στις κοπέλες και μπράβο τους. Το μόνο που μένει είναι μια συστράτευση για τη δικαίωση τους, λέει ο Λέανδρος από τη Λεμεσό. Παιδιά, μα τι ψάχνετε? Πεθαίνοντας η μάνα μας, σταματά το θέμα αγνοωμένων, λέει γιος αγνοωμένου ο Χριστός.
Είμαι κατασυγκινημένη και εγώ και θρεώτησα. Μπράβο στις κοπέλες. Αυτές είναι οι ηρωίδες της Κύπρου. Ντροπή στους φασίστες που προκάλεσαν τόσα κακά στον τόπο μας και στους ανθρώπους τους. Δύναμη κοπέλες, λέει η Μαρία. Δεν υπάρχουν λόγια. Έτυχε να μου πει και εμέναν κάποιος πραξιωματίας να με σκοτώσουν οι Τούρκοι αφού δεν πρόλαβαν αυτοί. Δεν υπάρχει κράτος, λέει. Και ένα τελευταίο μήνυμα και πρέπει να κλείσουμε. Τελικά ούτε τα παιδιά των αγνωμένων δεν χειρίστηκε σωστά. Όλα λάθος τα κάναμε, αφού η έγνοια του κάθε παράγοντα και πολιτικού της τότε εποχής ήταν να σκεπαστούν οι ενοχές, η εμπλοκή στο πραξικόπημα, δολοφονίες Τουρκοκυπρίων και αριστερών, ανατινάξει αστυνομικών σταθμών, εγκλήματα που ζητούσαν τιμωρία. Η πολιτεία όλα αυτά τα χρόνια αναλώθηκε να μας κάνει να ξεχάσουμε και να μην ζητούμε τιμωρία. Και φαίνεται τα κατάφεραν αφού πρόσφυγες και παιδιά γνωμένων και δολοφονηθέντων τους ψηφίζουν, λέει. Λοιπόν, έναν τελευταίο λόγο. Α, κάποιος που θέλει να επικοινωνήσει μαζί σας. Πώς μπορεί να το πράξει? Να επικοινωνήσει με το σταθμό, να αφήσουμε τα τηλέφωνα μας. Να του δώσετε τα τηλέφωνα. Εντάξει, θα σας δώσω και το τηλέφωνο του κύριου Χρήστου Αντωνίου που είπε να επικοινωνήσετε μαζί του. Κοπέλες, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Ήταν... ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας έδωσε. Η Δέσποινα Γρηγορίου, κυρίες και κύριοι, και η Ντίνα Αγαπίου της ομάδας 1619, ομάδα πρωτοβουλίας συζύγων τέκνων και αγνοωμένων. Θα είμαστε σε επαφή. Αν χρειαστείτε οτιδήποτε, εδώ είμαστε να βοηθήσουμε. Θα σηκώσετε το τηλέφωνο ή να έρθετε να μας βρείτε. Είμαστε στη διάθεση σας και ως σταθμός και ως εφημερίδα για όλα αυτά. Να είστε καλά, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θα τα ξαναπούμε.